Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να ενημερώσουμε τον κόσμο, για να μιλήσουμε για το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου, το οποίο εδώ τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχει μια εξαιρετική δράση, με πολλές δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα. Είδα και έχει και μερικά εξτρά όμορφα πράγματα. Ένα από αυτά που μου άρεσαν πολύ ήταν ότι θα έχει την πρώτη ταινία του Disney, την οποία θα έχει αύριο από ό,τι νομίζω, το 1940. Κινούμενα σχέδια του Disney, το πρώτο που βγήκε. Είχε χαλάσει κόσμο, τουλάχιστον εγώ μικρούλης, όχι σαν και σένα. Ναι, ξεκινάει με την ταινία του Disney Φαντασία. Είναι η πρώτη ταινία που συνδυάζεται η κλασική μουσική με τα κινούμενα σχέδια. Καλούμε όλους τους φίλους, μικρούς και μεγάλους, και λιγότερο μικρούς, να το πω έτσι, να έρθουν να δουν την ταινία. Είναι στις 6.30 στο Μύρο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου. Να ευχαριστήσω, δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω τον κύριο Μάντικα προσωπικά και το σύνολο του προσωπικού του ομιλίου, που είναι από την πρώτη μέρα μαζί μας, από την πρώτη μέρα του 2017 που ξεκινήσαμε το φεστιβάλ, είναι αρρωγοί και συνεργάτες, πολύτιμοι συνεργάτες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε το χειμερινό μέρος του φεστιβάλ, που είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή αυτή, γιατί παντρεύουμε τη μουσική με ένα άλλο τοπίο της Χίου που είναι μαγευτικό και δεν το δίνουμε το βάρος που πρέπει να το δίνουμε. Συνεχίζω λοιπόν, έχουμε την ταινία αυτή που είναι φανταστική, να μην το χάσει κανείς. Είναι η είσοδος είναι ελεύθερη εδώ στο Μύριο και ακολουθεί την επόμενη μέρα στις 9 η ώρα η συναυλία των Μασά. Να πούμε, η ταινία είναι σε συνεργασία με την κινηματογραφική Λέσχη Χίου και ξεκινάει 6.30 ώρα ελεύθερη είσοδο. Και συνεχίζουμε την επόμενη μέρα, με την Παρασκευή, με το σύνολο, το μουσικό σύνολο Μασά. Είναι πολύ βραβευμένο, ένα πολύ βραβευμένο σύνολο που δραστηριοποιείται στον γερμανόφωνο χώρο. Παντρεύει την jazz με την αραβική μουσική. Η Όλγα τους είχε δει πριν πάρα πολλά χρόνια κάπου και ονειρευόταν να τους φέρει εδώ. Το κατάφερε. Βασικά, ο Ράμπι Λαούτ, ο τραγουδιστής, έχει κερδίσει πριν 2 χρόνια το μεγαλύτερο jazz βραβείο τραγουδιού της Γερμανίας, το μεγαλύτερο βραβείο. Και τον είχα ακούσει 10 χρόνια πριν και έλεγα, αν καταφέρουμε να ιδρύσουμε φεστιβάλ με τη βοήθεια ολωνών, όπως ξέρουμε, πρέπει να έρθει αυτός ο φοβερός ο τραγουδιστής, γιατί πίστευα ότι ταιριάζει πάρα πολύ καλά και η μουσική του και το στυλ, πολύ ωραίο το στοιχείο. Και θα έρθει με αυτή την εξαιρετική την μπάντα του, ήρθε τώρα η ώρα, η στιγμή. Μετά την επόμενη μέρα πηγαίνουμε από ένα είδος, όπως ξέρετε το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου δεν επικεντρώνεται μόνο σε ένα είδος μουσικής, γιατί μας αρέσει η καλή ποιότητα σε όλα τα επίπεδα, οπότε φεύγουμε από την jazz και το πάντρεμα. Να πούμε και ότι θα έχει μια μικρή έκπληξη στη jazz, στην αυλή jazz, ότι θα συμμετάσχουν και παιδιά του μουσικού σχολείου και της φιλαμονικής και κάποια παιδιά προσφύγων που έχουμε όλη τη χρονιά και μαθήματα μουσικής για τα παιδιά προσφύγων και θα γίνουν και σεμινάρια. Να πούμε γι' αυτό, για να ολοκληρώσουμε. Ναι. Το σεμινάριο θα γίνει... Ο Μιχάλης Πυλαβάς από το Μουσικό Σχολείο εδώ. Γεια σας και από μένα. Θα γίνει αύριο τις τελευταίες διδακτικές ώρες, όπου το συγκρότημα των Μασά θα έρθουν και θα δουλέψουν μαζί με τα παιδιά του σχολείου και της φιλαρμονικής, ώστε να ετοιμάσουν μια μικρή έκπληξη και για εκείνα βέβαια αρχικά, αλλά και για όλο το μουσικό φιλοκοινό στο τέλος της συναυλίας της Παρασκευής. Οπότε μην τη χάσετε. Μην τη χάσετε. Να πούμε ότι τα εισιτήρια μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την Πηξίδα και online στην ιστοσελίδα μας. Πάμε μετά Σάββατο 18 Φεβρουαρίου. Έχουμε καταπληκτικούς παγκόσμιας κλάσης μουσικούς από το Βερολίνο, το Berlin Piano Trio, κλασική μουσική. Εδώ ίσως μπορείς να πεις
κάποιες λεπτομέρειες. Θα έρθει ο πρώτος βιολιστής, ο concert master της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, δηλαδή του Μπερλίνα Φιλαρμονικά, που θεωρείται από τις καλύτερες ορχήστρες στον κόσμο, ο Κρίστοφ Πόλονεκ. Θα είμαι τον καλύτερο από τους καλύτερους. Ναι, ναι, ναι. Και η Καταρζίνα Πόλονεκ, που είναι σολίστρια στο τσέλο. Και ο Νίκολαος Ρίζα είναι ένας πιανίστας που είναι καθηγητής σε Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και είναι ο πιανίστας και επίσης του Μπερλίνα Φιλαρμονικά. Οπότε εκεί θα ακούσουμε μουσικούς που θα βρούμε συνήθως στις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Θα παίξουν έργα του Μέντελσον και του Τβόζακ και είναι μεγάλη χαρά μας που θα έρθουν εδώ στο νησί μας στοιχείο. Και είναι και μεγάλη χαρά και των ίδιων που έρχονται στοιχείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην Ελλάδα. Δηλαδή θα έχουμε παγκοσμίου φήμης μουσικούς και με ρεπερτόριο από πραγματικά κορυφαίους μουσικούς του κόσμου.